Λοιπόν, συνάδελφοι, έγινε η συνάντησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Μηταράκη. Του θέσαμε όλα τα αιτήματα του υπομνήματος και του κάναμε καθαρό ότι εμείς διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Δεν κάνουμε πτώσεις, δεν αφαιρούμε τίποτα από το υπόμνημά μας, από ό,τι αυτοί μας αφαίρεσαν, γιατί είναι δικά μας αιτήματα, είναι δικά μας χρήματα, είναι πληρωμένα από μας, είναι σε όλη μας τη ζωή, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή και τα διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Είπε ο Υπουργός ότι η κυβέρνηση εκτιμάει ότι έχουμε φτάσει στο τέλος μιας κρίσης, ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη και εν πάση περιπτώσει τα πράγματα θα πάνε καλύτερα κτλ. Και μας είπε ως δείγμα γι' αυτό είναι οι συντάξεις κυρίας οι οποίες αποδίδονται κτλ. Που ξέρετε ότι είχαν κατακρεουργηθεί και για να φτάσουμε εδώ στις συντάξεις κυρίας κάναμε και για την προσωπική διαφορά, κάναμε 160 κινητοποιήσεις το 2018 και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Και καταφέραμε ορισμένα πράγματα κάτω από αυτές τις κινητοποιήσεις. Ουσιαστικά μας είπε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος θα συνεχίζει, θα εφαρμόζεται η προσωπική διαφορά και τα άλλα. Για τους παλιούς συνταξιούχους θα ισχύει ό,τι ισχύει. Και επίσης είπε, όταν του θέσαμε άλλα και άλλα ζητήματα για τις επικουρικές συντάξεις, για τις κύριες κτλ., ότι για τα αναδρομικά αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης δεν αντέχουν να δώσουν τίποτα. Τώρα, για τα αναδρομικά. Αλλά θα το δουν στο μέλλον και θα δουν μάλιστα αυτό που είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι μετά τους 12 μισθούς θα υπάρξει ένας μηχανισμός στήριξης. Αυτό που λέμε εμείς για τα δώρα. Εμείς ζητάμε τα δώρα μας. Δεν ζητάμε μηχανισμού στήριξης ούτε επιδόματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε αυτό. Και είπε επίσης ότι περιμένει τις αποφάσεις των δικαστηρίων του Συμβουλίου Επικρατείας όλες τις αποφάσεις για τα αναδρομικά να δει ακριβώς η κυβέρνηση ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις και τι χρωστάει αφού θα βγουν όλες οι αποφάσεις. Και στη συνέχεια μας είπε ότι όποτε υπάρχουν τα δημοσιονομικά αυτές οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Αυτό μας είπε. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα δικαστηρίων ούτε δικαστικών αποφάσεων. Τα προβλήματα είναι προβλήματα πολιτικά. Με πολιτικές αποφάσεις έχουν κόψει τις συντάξεις μας και με πολιτικές αποφάσεις πρέπει να τις αποδώσουν. Για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση εδώ είναι ξεκαθαρισμένη ότι από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη προχωράει παραπέρα. Δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση σε πρώτη φάση των επικουρικών, δίνοντάς τα και τα αποθεματικά τους, τα αποθεματικά τους στις ασφαλιστικές εταιρείες και η κοινωνική ασφάλιση θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή και αυτή τη λογική. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο, έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλα προβλήματα που για να τα αντιμετωπίσουμε χρειάζεται πιο μεγάλη ενότητα και πιο μεγάλη αγαπητή συνάδελφη μαζικότητα στα σωματεία μας, με διαγραφές, με τη συμμετοχή των συνταξιούχων. Γιατί αν θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε και θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε, θα είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στη συνέχιση τους. Θα τελειώσουμε το δεκαήμερο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουμε μπροστά μας σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια θα κάνουμε εκτίμηση όλης αυτής της προσπάθειας και τη συνέχιση των αγώνων μας για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε και να αντιστρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Αύριο παίρνουμε μέρος στη μεγάλη αυτοκριακή κινητοποίηση που θα γίνει στα Προπύλαια το πρωί στις 10.
και θα συμμετέχουμε στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Δηλαδή, είμαστε επί πολλούς πολέμου, αυτή είναι η αλήθεια και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Καλή δύναμη και καλή υγεία σε όλους. Και να φροντίσουμε, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας, να μαζικοποιήσουμε το κίνημά μας, γιατί